Η παρουσίαση της διατριβής του καθηγητού Υπουργού Οικονομικών μου θύμισε τον ποιητή «Προθέσεις ίσως αγαθές, συνταγές όμως του χθες, ορμές χωρίς τομές, αύριο χωρίς δομές, τελικά παντού ροκμές». Έχω την αίσθηση, κύριε Υπουργέ, ότι σήμερα δεν μας προσφέρατε τίποτα νεότερο. Κάνετε μία διάλεξη για μία τρίτη χώρα, για διαπιστώσεις πώς αυτή η χώρα έφτασε εκεί, αλλά δεν μας προσθέσατε το μήνυμα της πρακτικής και ουσιαστικής πρότασης. Πώς θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση? Ακούσαμε μια διατριβή με πολλά μυρολόγια μέσα, αλλά δεν ακούσαμε τίποτα επί της ουσίας. 45 λεπτά εξαντλήθηκαν χωρίς να υπάρχει ένα μήνυμα το τι θα κάνουμε να βγούμε από εδώ που είμαστε. Τη διαπίστωση ότι η χώρα είναι φτωχή την ξέρουμε, όχι μόνο από αυτά που λέμε μέσα εδώ στην αίθουσα, από την ίδια την κοινωνία της οποίας είμαστε και μέλη. Η χώρα έχει πτωχεύσει. Από τη στιγμή που δεν μπορεί να ζήσει μόνη της, η χώρα είναι πτωχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Μας είπατε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτά τα οποία παράγουμε. Είναι αλήθεια. Δεν μας είπατε όμως τι θα κάνουμε για να αυξήσουμε την παραγωγή. Δεν μας είπατε τι θα κάνουμε για να μειωθούν οι δαπάνες. Αυτά περιμένουμε να ακούσουμε. Κατηγορήσατε όλες τις υφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, χωρίς όμως να μας πείτε τι κάνατε για να μην υπάρχει αυτή η κατηγορία. Πράγματι, η χώρα είναι σε κίνδυνο. Καλέσατε τις συντεχνίες να τους μιλήσετε και να τους θέσετε πρώτων ευθυνών τους και να τους πείτε τα πραγματικά περιστατικά. Καλέσατε τους ιδιοκτήτες των καναλιών εθνικής ευέλειας και το Προεδρείο της Ενός Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων να τους εξηγήσετε τη σοβαρότητα της κατάστασης και ως εκ τούτου να προβούν σε ένα βαθμό αυτολογοκρισίας για να μην υπερμεγεθύνουν καταστάσεις οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα. Πολύ φοβούμαι. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Λαφαζάνη. Κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Και μόνο το ότι υπάρχει θόρυβος στην πλευρά του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει την ανησυχία και την ανισορροπία η οποία επικρατεί στις σκέψεις μεταξύ των συναδέλφων.